επιστροφή στο Ηράκλειο και καλημερίζω την υποψήφια βουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Χρυσάνθη Καμπουράκη. Τι κάνετε? Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Οι τελευταίες κουβέντες ουσιαστικά. Τώρα, τελευταίες κουβέντες, κυρία Καμπουράκη, μαζί με τα αυτογκόλ, μαζί με όλα τα υπόλοιπα δεν ξέρω, αλλά οι τελευταίες κουβέντες, να δούμε ποιες είναι και από τη δική σας την πλευρά. Πάμε λοιπόν του Μάη στην Κάλπη, όλες και όλοι, για να ψηφίσουμε την πολιτική αλλαγή, να επιτρέψει ο λαός τη συγκρότηση της προοδευτικής και δημοκρατικής κυβέρνησης που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Αυτό σκέτο. Περίμενε κι άλλα να μου πείτε για να πω την αλήθεια. Ναι. Κύριε... περιμένω ερώτηση. Α, ωραία. Λοιπόν, κυρία Καμπουράκη, λέτε. Μιλήσατε για αυτόν τον κόσμο. Θα ερχόμουν και εκεί. Στην τελική ευθεία, λοιπόν, λέτε, πάμε για αυτή την αλλαγή. Αυτό που ακούσαμε και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπρα, εδώ από την Πλατεία Ελευθερίας. Και πάνω που μιλάς για αυτή την αλλαγή, έρχεται αυτός ο άνθρωπος και σας δημιουργεί θέμα και αυτογκόλ και από την αρχή γίνεται. Μη μου πείτε και μη με βάλετε στη διαδικασία με τις θεωρίες ή όλα τα υπόλοιπα που λέγονται από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί να το κάνει όμως αυτή την ώρα? Αυτό είναι ακατανόητο. Τώρα, εάν ήταν προσωπική του θέση, λάθος να εκφράσει προσωπική θέση. Αν ήταν κάτι που εξέφρασε και εξέθεσε το κόμμα. Εγώ να πάρω το λόγο, κυρία Βουλγεράκη. Βέβαια. Από ό,τι εξέφρασε ο κύριος Κατρούγκαλος, υπήρξε προσωπική τοποθέτηση και ανέλαβε την ευθύνη. Τέθηκε εκτός Κάλπης. Δεν μπορεί κανείς να μην υπηρετεί αυτή την κρίσιμη περίοδο και φάση, τη συλλογική μας προσπάθεια, το συμβόλαιο αλλαγής, το συμβόλαιο με το λαό, το συμβόλαιο νίκης, το συμβόλαιο της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Αυτό λοιπόν. Κυρία Καμπουράκη, πιστεύετε ότι μια τέτοια κίνηση και όπως το βλέπετε ενδεχόμενα από τις δικές σας τις επαφές στο Οικολογικό Σώμα, εκτός από αρνητική, είναι ικανή να επηρεάσει την σκέψη, την απόφαση του κάθε ψηφοφόρου? Δεν επηρεάζει, κυρία Δουλγεράκη, δεν επηρεάζει. Ο λαός είναι αποφασισμένος να στηρίξει την αλλαγή, την προοδευτική κυβέρνηση, το πρόγραμμά μας, το οποίο είναι συμβόλαιο αλλαγής και το οποίο έχει ανάγκη ο λαός για να ανακουφιστεί από όλα τα δεινά που φόρτωσε στην πλάτη του 4 χρόνια η ανάλγητη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης Μητσοτάκη με την ολέθρια πολιτική του, την αντιλαϊκή και την αντικοινωνική πολιτική, τα αντιλαϊκά μέτρα, τα αντιεργατικά, τα αντιεκπαιδευτικά, ενάντια στα νοσοκομεία, ενάντια στη δημοκρατία. Δημιούργησε πολλαπλές κρίσεις και τις υφιστάμενες κρίσεις τις αξιοποίησε για να υπερασπιστεί τα μεγάλα συμφέροντα. Και όχι τα λαϊκά συμφέροντα και όχι τα συλλογικά συμφέροντα, ούτε τα εθνικά. Εκείνο το οποίο αποκομίσατε, γιατί σήμερα μπορούμε να κάνουμε αυτή την ερώτηση, μιας και φτάσαμε στο τέλος όλη αυτή την περίοδο, ούτως ή άλλως δεν είσαστε με ξένος άνθρωπος για την καθημερινότητα, σας γνωρίζουν οι Ηρακλειώτες, αρθρογραφείτε, αλλά κυρία Καμπουράκη, τι είναι αυτό το οποίο αποκομίσατε πραγματικά από την επαφή σας για άλλη μια φορά με τον κόσμο? Ποιο είναι εκείνο το μήνυμα, όχι με απλά τη λέξη αλλαγή, το οποίο πήρατε από τους πολίτες? Ο λαός έχει λυγίσει από την ακρίβεια. Τη μείωση του εισοδήματος, τη λαιλασία του εισοδήματός του. Κάθε μέρα αυξήσεις ανεξέλεγκτες. Το ενεργειακό κόστος έχει θακίσει τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι θέμα επιβίωσης πλέον και όχι απλά αξιοπρεπούς διαβίωσης. Εμείς λοιπόν προτείνουμε ήδη, μόλις συνεχιστεί η προοδευτική δημοκρατική κυβέρνηση, θα καταθέσουμε πράξη νομοθετικού περιεχομένου με 3 βασικά άρθρα. Πέρα από το πρόγραμμα των 50 που αναφέρεται σε 11 βασικά άρθρα για την ανακούφιση του λαού. Αναφέρομαι λοιπόν τώρα στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου με τα 3 βασικά άρθρα, τα οποία περιμένει άμεσα ο λαός 2-3 μέρες μετά την κάλπη για να ανακουφιστεί άμεσα και να πάρει ανάσα. Πρώτον,
Ναι. Μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα στο κατώτατο συντελεστή 6%. Και στις βασικές, τα είδη πρώτης ανάγκης που είναι οι παιδικές τροφές, το ψωμί, το γάλα, 0%. Μιμούμενοι ευρωπαϊκές χώρες και τις ευρωπαϊκές πρακτικές. Επίσης, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων, διότι δεν μπορεί να πληρώνουμε 2 ευρώ τη βενζίνη. Με ένα εισόδημα λαιλατημένο. Δεύτερον άρθρο. Πάγωμα των πληστηριασμών. Δεν μπορεί 700.000 ακίνητα να περιμένουν να πληστηριαστούν, που είναι πρώτη κατοικία, 450.000 πρώτη λαϊκή κατοικία, και τα υπόλοιπα επαγγελματική φταίγη και αγροτική γη. Πρέπει να προστατεύσουμε την κοινωνική πλειοψηφία. Και το τρίτο άρθρο της πράξης νομοθετήσεως περιεχομένου, που θα υποβάλλουμε την Τρίτη ή Τετάρτη, την ερχόμενη, επομένως μιλάμε για άμεσα μέτρα, είναι, είναι η κατάργηση της ελάχιστης βάσης της αγωγής, να ρίξουμε τους φράκτες της αδικίας που στέρισαν 50.000 ως τώρα παιδιά υποψήφιους από τα πανεπιστήμια μας, υποβαθμίζοντας τα δημόσια πανεπιστήμια, και να επιτρέψουμε στα παιδιά τον Ιούνιο τώρα 20.000 παιδιά που είναι προγραμματισμένοι να κοπούν, να μπουν στα πανεπιστήμια, να στελεχώσουν τα πανεπιστήμια μας. Δεν μπορεί να κλείνουν τμήματα και να υποβαθμίζονται και να συρρυκνώνονται τα διακεκριμένα διεθνώς, πανευρωπαϊκά διεθνώς, ελληνικά πανεπιστήμια, για να ευνοηθούν τα κολέγια. Επειδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας υπηρέτησε τα ιδιωτικά συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα του λαού. Μάλιστα. Άλλη ερώτηση, κυρία Βουλγεράκη. Θα σας ευχηθώ το καλύτερα. Θα σας ευχηθώ καλή συνέχεια στο χρόνο που μένει. Να ζητήσω την ψήφο των συμπολιτών μας. Θα είμαι πάντα δίπλα τους, όπως με ξέρουν. Έτσι θα συνεχίσω δίπλα τους. Θα διεκδικούμε και θα κερδίζουμε μάχες. Καλημέρα σας, κυρία Καμπουράκη. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας.